είμαστε Κλεοπάτρα. Δεν πατάμε. Δεν το είπε. Για μόνο που το τολμάμε και συγγνώμη. Εγώ πατάω όλο. Μια άλλη εμπειρία, ρε παιδί μου. Αλλά εμείς που έχουμε εμπειρία στο να σας λέμε καλό μεσημέρι και στο να ξεκινάμε πολύ δυναμικά και με λαχανιτά. Τα λαχανιτά. Νομίζω ότι παραήρθαμε. Μήπως είναι που σήμερα από τον Γρηγόρης Μικρογεύματα έχουμε χυμό, είναι φίλοι. Κάποιο γνώριμο πρόσωπο τύπο γυναικού μου περιβάλλοντος. Δεν φωτογραφίζω καταστάσεις πατέρα. Παίρνει την πλυντάρα του καφέ και τα φιλιά μας τον κύριο Δημήτρη. Λένε τα παιδιά, εγώ δεν είπα τίποτα. Του λένε Χαρίδη με, δεν πρέπει να ακούγεται έτσι ο ήχος της πλιτζάνας. Είτε πίνεις χυμό, είτε πίνεις καφέ. Και μου λέει, τι μπορεί να συμβεί. Τι μπορεί να συμβεί. Αν είσαι πρώτο ραντεβού. Γιατί τώρα δεν γίνεται να πάτε ραντεβού. Ο οποίος είχε έτσι τέτοια τάση, τέτοια συνήθεια να κάνει τον καφέ ή το χυμό ή οτιδήποτε. Τι θα του έλεγες. Κοίταξε με τα ματιά. Μην με κακοχαρακτηρίσεις τώρα για το πρώτο ραντεβού. Αν όλο θα βρούμε το άλλο. Λοιπόν, εδώ είμαστε και έχουμε πολύ ανεβασμένη διάθεση και πρέπει να ξεκινήσουμε όμως την εκπομπή σήμερα, άρα και την εβδομάδα, στέλνοντας πολλούς ηρωικούς βέβαια χαιρετισμούς σε πολύ κόσμο. Πήγα την Κυριακή στο Τυμπάκι και συνάντησα πολύ όμορφο κόσμο να γελιώ. Πόσο πολύ σ' αγάπησα, κυρία Βαγγελιό, δεν μπορώ να σου περιγράψω. Επίσης όμως, θα πρέπει να λάβουμε σοβαρά υπόψη μας στο ότι θέλουμε περισσότερο κιόλας, κυρία Βαγγελιό. Να στείλουμε όμως χαιρετισμούς και στα αδέρφια Βοιατζάκη επίσης από το Τυμπάκι που μας στέλνουν χαιρετισμούς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θεία Μαρία. Η Κλεοπάτρα έλειπε και δεν. Άρα, πώς τη λέμε, Θεία Μαρία? Θεία Πολυδωρίνα. Λοιπόν, σήκω Γιάννη να πεις καιρό. Πάμε, Γιάννη! Ξεκινάει μια δύσκολη εβδομάδα. Ξεκινάει πολύ παράξενη εβδομάδα και ο καιρός τι έχει. Γυρίσματα. Έχει ο καιρό. Τους πελεκάνους σε ένα άλλο νησί, στο νησί της Μυκόνου, στο νησί των Ανέμων, όμως εδώ, στην Κρήτη, εμφανίστηκαν πού? Εμφανίστηκαν. Στα Τρίκαλα. Τι είδαμε εκεί? Θα δούμε τα πιο μεγάλα κυβόνια. Τι έπαθε ο Χριστιανός? Χριστιανός δεν είναι. Τι έπαθα? Την εκπομπή έχουμε συναντήσει και έχουμε γνωρίσει το μικρό πιανίστα, το νεότερο Έλληνα αγαπημένο παιχνιδάς. Ο Μουστάκας φυσικά. Ελάτε, γιατί έχουμε πολλά να σας πούμε. Λοιπόν, και τώρα θα περάσουμε στα τεχνολογικά νέα επιτεύγματα που έτσι κι αλλιώς στην Κίνα. Γίνονται και όλα θα γίνουν. Θα γίνουν σίγουρα, αλλά όχι. Να δούμε τι ακριβώς περιμένουμε. Η Chengdu είναι μια πόλη. Δεν μας σηκώνει η συζήτηση. Με μια ρωσίδα καλονί που από μόνη της είναι μια ζωγραφιά. Αλλά είναι, βρε παιδί μου, με ακριβά γούστα. Καλό μεσημέρι. Επιστρέψαμε με θέματα ομορφιάς. Και ομορφιάς και όχι μόνο. Με ένα θέμα όμως μεγάλο για γυναίκες και άντρες και την αποτρίχωση. Η οποία. Σε κάθε τι γλυκό με την υπογραφή της είναι σήμα κατευθείαν ποιότητας και επιπέδου, βρε παιδί μου. Κλεοπάτρα, πού πήγατε με το Γιάννη το Σάββατο? Πήρα το Γιάννη. Ξεμαρτήσαμε. Πήρα το Γιάννη και πήγαμε στο κατάστημα Χαλκιαδάκη. Στον... Μεγάλο κατάστημα, mm-hmm. Είχε μια ιδιαίτερη εκδήλωση. Και τι είχε και εγώ. Όταν κλείνεις τα μάτια και μιλάς για γλυκό από το Στέλιο Παρλιάρο, δεν σου έρχεται αμέσως αυτή η εικόνα στο σπίτι, η μυρωδιά, το άρωμα, η κουζίνα. Το βούτυρο που μυρίζει έτσι και. Είναι σπουδαίο πράγμα όταν βρίσκεσαι στο σπίτι σου να νιώθεις καλά και να σε εκφράζει απόλυτα. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ και φέτος, ιδίως φέτος, στην Αθηναϊκή Βιβλιογραφία και στην αγάπη και στη λατρεία που ο περισσότερος κόσμος έχει, νομίζω όλοι, για την πίτσα. Πόσο μάλλον όταν η πίτσα αυτή είναι από μια αγαπημένη εταιρεία την οποία. Χρόνια τώρα επιλέγει πολλοί κόσμος στο εξωτερικό, αλλά είναι αυτή η τελευταία επιθυμία. Είναι μια παράξενη είδηση αυτή που θα μοιραστούμε μαζί σας. Μια ιδιαίτερη κίνηση και πρωτοβουλία ενός 18χρονου delivery, αλλά για ιδιαίτερο λόγο. Ποιος θα μας πει? Ο 18χρονος delivery. Από... Δεν μου χαλάει κατήρι. Πάμε μετά τις διαφημίσεις και δίνουμε ραντεβού εκεί, στο stage, στο σπίτι μας. Θα γυμναστούμε. Τα κορμάκια μας και εσείς μαζί μας. Γεια σας.